Πώς πήγε χθες τώρα η πρώτη μέρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα? Κοιτάξτε, η πρώτη μέρα ήταν μια πολύ καλή πρώτη μέρα. Πολύ καλή πρώτη μέρα, διότι ο τζίρος σε καταστήματα ήταν αρκετά υψηλός και δεν υπήρξαν αυτό που φοβόμασταν οι εικόνες του πολύ μεγάλου συνωστισμού. Υπήρξαν φυσικά ουρές. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αφού έχουμε βάλει όριο. Καλά. Άλλο η ουρά, άλλο ο συνωστισμός. Συνωστισμός όμως με την έννοια του να έχουμε τις εικόνες του χάρατος που λέγαμε, αυτό δεν υπήρξε. Σας βοήθησε και ο καιρός, βέβαια. Σας βοήθησε και ο καιρός. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Κουτροκόη, μας βοήθησε και ο καιρός, γι' αυτό και είναι πρόωρο ακόμα να μιλήσουμε. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες και κυρίως θα το δούμε το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, αφού να ομολογήσω ότι είναι ένα ένιγμα το πώς θα πάει. Mm-hmm. Ήταν η αστυνομία πάντως παρούσα σε όλες τις κεντρικές οδούς. Η στάση είναι στον κόσμο. Αυτό που με χαροποίησε είναι ότι όλοι φορούσαν μάσκα. Πραγματικά είδαμε εκατοντάδες κόσμου. Δεν είδαμε κανέναν χωρίς μάσκα. Ναι. Και από τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς που κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους όλη την επικράτεια, σχεδόν κανένα πρόσωπο για μάσκα δεν υπήρξε. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει καταλάβει ποιο πρέπει να βάζει μάσκα. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, είναι πάρα πολύ βασικό. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί επιμένει πολύ και ο Άκης Παυλόπουλος όλες αυτές τις ημέρες και το λέει και το ξαναλέει. Είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα σου πω, ότι το είχαμε προαναγγείλει ότι πριν ακόμη γίνουν οι ανακοινώσεις, το είχαμε ρωτήσει και στην Επιτροπή, ότι ουσιαστικά το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, είχατε πει στην Επιτροπή και το είχε πει και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ότι το λιανεμπόριο πρέπει να ανοίξει, θα ανοίξει. Ότι οι πιέσεις που ασκήσατε αυτή τη φορά μπροστά στα σχολεία, θέλω να πω, μπήκε το λιανεμπόριο σε προτεραιότητα. Ενώ γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ότι πρώτα τα σχολεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τελικά φαίνεται ότι εισακουστήκατε, έμειναν και χαμηλά τα κρούσματα από το άνοιγμα των γιορτών. Αυτό το οποίο λέμε αυτές τις ημέρες και το λες και εσύ είναι ότι πραγματικά φτάσατε στο όριό σας, γιατί σας ερχόντουσαν μηνύματα από την αγορά για πάρα πολλά λουκέτα. Καταρχάς, ότι η αγορά έχει πάθει και παθαίνει ζημιά, αυτό δεν συζητείται. Άμα ήταν να μπορούμε να έχουμε κλειστά μαγαζιά και η αγορά πηγαίνει καλά, θα καθόμαστε όλοι σπίτι μας να κάνουμε αιωνίες διακοπές. Mm-hmm. Άρα είναι προφανές ότι αυτή η ζημιά υπάρχει. Ότι υπήρχε κάποιο είδους γενικό συναγερμό για λουκέτα τώρα, όχι, δεν υπήρχε. Ούτως ή άλλως τα μέτρα στήριξης κυβερνήσεων είναι πάρα πολλά και έχουμε δεσμευτεί ότι θα υπάρξουν και για όσο καιρό χρειαστεί. Όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε το κεφάλαιο της πανδημίας, θα δούμε εκεί πώς θα ρυθμίσουμε τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί. Όμως, όταν στα μέσα, μάλλον στα αρχές Δεκεμβρίου, είχα κάνει την προηγούμενη συζήτηση με την Επιτροπή των Δημοξιολόγων για το να ανοίξουμε το λιανικό εμπόριο, αν θυμάστε, μέσα στις γιορτές. Τότε που τελικά καταλήξαμε στο click away που έκανε τόσο μεγάλη φασαρία, τότε οι γιατροί μας μου είχαν θέσει κάποιους όρους ως προς την επιδημία, ως προς τις διαθέσιμες μεθ, ως προς τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ως προς τα ημερήσια κρούσματα κλπ. Που αν δεν είχαν επιτευχθεί αυτά τα όρια, δεν θα μπορούσε κατά τη γνώμη του να ανοίξει το λιανικό εμπόριο. Αυτό μου είχαν πει στις 10 Δεκεμβρίου. Εγώ είχα σημειώσει όλα αυτά τα οποία μου είχαν πει και προχθές, όταν έγινε η ανάλυση της επιδημίας, όλες αυτές οι παράμετροι της επιδημίας είχαν επιτευχθεί. Ήμασταν κάτω από όλα τα όρια που είχαν τεθεί από τους ίδιους ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, εφόσον η εικόνα της επιδημίας ήταν αυτή που επέτρεπε να ανοίξει η αγορά, δεν υπήρχε λόγο να μην ανοίξει. Γιατί προηγήθηκε τώρα η αγορά των σχολείων? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Ενώ μέχρι σήμερα λέγαμε. Αυτή η ερώτηση είναι σε λάθος πρόσωπο. Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα επί των σχολείων, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, άλλο σας ρωτάει τώρα. Σας ρωτάει αν η πίεση της αγοράς ήταν τέτοια, γιατί την καταγράφαμε κι εμείς. Και ο κύριος Χατζηόθωνος. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν είναι τέτοια από μένα τέτοιο ζήτημα, ούτε μπήκα εγώ στη συζήτηση. Εγώ μπήκα στην Επιτροπή για να δει το άνοιγμα της αγοράς. Καλά, εσείς μπήκατε για το δικό σας το μετερίζει. Είναι λογικό. Ο καθένας να έχει την αγωνία του τομέα του. Εντάξει. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, ασφαλώς η αγορά έπρεπε να προηγηθεί. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Διότι για την αγορά, ιδιαίτερα αυτή που ασχολείται γύρω από τις εκπτώσεις, αυτές οι μέρες δεν μπορούν να επιστρέψουν. Το σχολείο θα μπορούσε θεωρητικά να πάρει μια παράταση των μαθημάτων και τον Ιούνιο, αν το χρειαστεί. Τα εποχικά είδη της αγοράς όμως, εάν δεν πουληθούν τώρα, καταστρέφονται. Δεν μπορούν να πουληθούν ούτε του χρόνου. Άρα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα παρέμεναν κλειστές και θα μπορούσαν να το πω μια λέξη λαϊκή, να ξεστοκάρουν, ας το πούμε, να πουλήσουν αυτά που έχουν αποθήκη φέτος, απλά θα κατέστρεφαν την περιουσία τους, χωρίς καμία δυνατότητα θεραπείας αυτής της ζημιάς. Mm-hmm. Άρα προφανώς θα έπρεπε και να προηγηθούν και καλώς προηγήθηκαν. Ναι. Τώρα, με τα χιονοδρομικά κέντρα,
Τι θα κάνετε, γιατί σας ακούσαμε... Δεν είναι της παρούσης, ακούστε. Είναι αυτό που θέλω να πω και το ξαναλέω, μας ναι. απασχολεί ναι. μια εποχική δραστηριότητα όπως τα χειροδρομικά κέντρα, τα οποία επίσης δεν είναι μια δραστηριότητα που μπορείς να πεις σου δίνω μια παράταση να δουλέψεις τον Απρίλιο ή τον Μάιο, γιατί αν δεν υπάρχει χιόνι δεν μπορεί να δουλέψει τα χειροδρομικά κέντρα, το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα για τους ανθρώπους αυτούς πάλι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα της εποχικότητας. Ναι. Είναι ένα κομμάτι που στο υπουργείο αλλά δεν μας απασχολεί. Δεν είναι όμως το σημείο στο οποίο θέλω να κάνουμε τη μεγάλη συζήτηση, γιατί πρώτα πρέπει να μετρήσουμε τι έγινε με το λιανικό εμπόριο. Τα βήματα πρέπει να γίνονται ένα-ένα, λελογισμένα. Εάν έτσι όπως μας τα λέτε. Εμπόριο μπορούμε να δούμε ότι έχουμε πάει καλά, μετά θα μπορούμε να συζητήσουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Άρα, ασφαλώς το τονίζω, δεν θα αναφανεί ότι αγνώ τη εκκλήση των ανθρώπων των χειρονομικών κέντρων. Καταλαβαίνω αυτό που λένε ότι είναι εποχικά. Εποχικού είδους. Άρα την Παρασκευή στην Επιτροπή από τη δική σας την πλευρά, στο Υπουργείο, από το Υπουργείο σας, ποιο θέμα θα θέσετε στην Επιτροπή? Το πρώτο που θα θέσουμε θα είναι η αποτίμηση της πρώτης εβδομάδας του λιανικού εμπορίου. Δεν θα ζητήσετε άνοιγμα την Παρασκευή σε κάτι? Δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να ζητήσουμε περαιτέρω άνοιγμα. Για το λιανικό εμπόριο, ξέρετε, για να μπορέσουμε να το μετρήσουμε, τις επιπτώσεις του εννοώ, δεν φτάνουν οι 5 μέρες. Είναι λίγες οι 5 μέρες. Ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να φτάσουμε στην επομένη Παρασκευή για να μπορούμε στα αλήθεια να πούμε ποια ήταν η επίπτωση του ανοίγματος του λιανικού εμπορίου στην πανδημία. Άρα, η γενικότερη ζήτηση για περαιτέρω χαλάρωση ίσως να είναι και λίγο πρόωρη. Mm-hmm. Οπότε είναι πρόωρο, λέτε. Άρα θα πρέπει περιμένουμε... να πάμε προσεκτικά. Μην ξεχνάτε ότι εγώ επαναλαμβάνω, σέβομαι όλους τους κλάδους που παθαίνουν ζημία και το αναγνωρίζω. Άλλωστε, όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε για να θεραπεύσουμε αυτή τη ζημία. Από την άλλη, υπάρχει μια πανδημία και ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι φοβίζει και δικαίως φοβίζει και την κυβέρνηση και τους επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται θύελλα με τον κορονοϊό. Μην βλέπετε που εδώ στην Ελλάδα είμαστε γενικώς καλύτερα και είμαστε πιο ασφαλείς και αισθανόμαστε κάπως πιο ελεύθεροι από τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ο κορονοϊός είναι στα χειρότερά του. Mm-hmm. Απλώς εμείς είμαστε καλύτερα.